Πάμε στα γραβενά τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Τσαπατσάρη, είναι ο πρόεδρος της Πανσεκτέ αλλά και πρόεδρος της εστίασης Γρεβενών, για να δούμε για αν θα συμμετέχουν τα καταστήματα του νομού στην κινητοποίηση της 16ης Νοεμβρίου, γιατί κλείνει η εστίαση. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε θερμά για τη νέα πρόσκληση. Κύριε Πρόεδρε, για πείτε μας λίγο την εικόνα που επικρατεί και στα Γρεβενά και φυσικά τι έχετε αποφασίσει για την αυριανή κινητοποίηση, συμμετοχή της εστίασης των Γρεβενών. Για την περιοχή μας υπήρξε μια εξέλιξη στην οποία την περιμέναμε και αυτή η εξέλιξη μπορώ να πω ότι ήταν πανομοιότυπη σε πολλές άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Δηλαδή τι, όντως λοιπόν η στοχοποίηση έμεσα το ενεργό του κλάδου με τους ανεμβολίας τους δημιούργησε ειλικρινά μια κάθετη πτώση των τζίρων η οποία άγγιξε το 68 με 70%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μας λέτε ότι τις τελευταίες 10 μέρες που εφαρμόζονται τα μέτρα ξεπερνάει η πτώση του τζίρου το 70%. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Αυτό όμως το οποίο μας έκανε να προχωρήσουμε, έτσι, μπορώ να πω εκ των πραγμάτων, μας επιβάλλεται όλοι να συμμετέχουμε, είναι αυτό που θα σας πω. Υπάρχει λοιπόν το μέτρο της πτώσης του 68-70% και δυστυχώς και αυτό με τρομοκρατεί τα νέα επερχόμενα μέτρα τα οποία είναι κλείσιμο της μουσικής, λοιπόν επιβολή νέου ωραρίου και το χειρότερο που θα σας πω είναι μπλοκάρισμα των ανεμβολίαστων όπως έγινε στην Ολλανδία. Αυτό είναι που μας ανησυχεί, δηλαδή οι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν να καθίσουν στην εστίαση ούτε με rapid test. Καταλαβαίνετε τι έχετε να γίνει. Αυτό είναι ο βασικότερος λοιπόν παράγοντας που μας εξωθεί σε πανελλαδική συμμετοχή. Μας άρα εσείς συμμετέχετε κανονικά αύριο. Ο Γρηγόρης ο Τσαπατσάρης πήρε όλους τους συναδέλφους των Γρεβενών και της Δεσκάτης και τους είπε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην κινητοποίηση. Συμμετέχουν όλοι αύριο. Ναι, αν μου επιτρέπετε μία μικρή διευκρίνηση. Ναι. Και είναι πολύ λεπτή η ισορροπία παρακαλώ. Εμείς λέμε εκ των πραγμάτων επιβάλλεται να κλείσουμε. Δεν μπορώ όμως εγώ να πω έτσι, στον Παπαδόπουλο τον Γιώργο κλείσε το μαγαζί σου. Είναι λεπτή η ισορροπία. Εκ των πραγμάτων όμως επιβάλλεται να κλείσουμε για να προστατευτούμε. Μάλιστα. Εσείς τι ζητάτε τώρα, έχετε εδώ κάποια μέτρα στήριξης κλπ. Για να μας τα πείτε, τι είναι αυτά. Και αν φυσικά βρεθείτε με τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και εδώ ζητήστε τη στήριξη και του Κασαπίδη, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, με τη, και τη αρμόδια αντιπεριφερειάρχη πλέον επιχειρηματικότητας της κυρίας Διό, δηλαδή αν πρέπει να υπάρχουν και στήριξη από τους τοπικούς φορείς σε όλα αυτά. Με προκαλείτε να πω κάτι το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την προστασία του υπέρτατου αγαθού της υγείας του πληθυσμού της χώρας. Ναι. Ναι, βάζουμε πλάτη, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε πλάτη καταστρέφοντας την επιχείρησή μας δεκαετίες ολόκληρες και έχουμε οικογένειες. Λοιπόν, άρα εδώ τι ζητάμε. Δώστε μας κύριοι εκ νέου, μάλλον με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν, μία τόνωση στη ρευστότητα της επιχείρησης να επανέλθει οπωσδήποτε το επιδοτούμενο ενίκο. Mm-hmm. Ένα μεγάλο θέμα είναι τι κάνουμε τους εργαζόμενους. Ήδη σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή έχουν απολυθεί αρκετές εκατοντάδες υπάλληλοι μέσα στο δεκαήμερο, γιατί δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Λοιπόν, άρα ζητάμε επιδότηση του εργαζόμενου κατά 80% και το ΦΠΑ οπωσδήποτε αδιανόητο. Mm-hmm. Τον Ιούνιο να ξαναπάει στο 24%. Mm-hmm. Όχι, 9%. Διαφορετικά, καταλαβαίνετε, θα έχουμε κοινωνικά φαινόμενα πλέον. Δεν πάει, δεν περπατάει το πράγμα λοιπόν με αυτές τις συνθήκες. Εσείς τώρα αύριο θα κάνετε κάποια συγκεκριμένη κινητοποίηση στα Γρεβενά με την έννοια θα μαζευτείτε οι επιχειρηματίες και θα πάτε στον Δήμαρχο Γρεβενών να δώσετε κάποιο ψήφισμα τον κύριο Δασταμάνη. Τι σκέφτεστε να κάνετε κύριε Πρόεδρε? Οπωσδήποτε θα υπάρξει μια συγκέντρωση, θα καλεσούν τα μαγαζιά στην κεντρική πλατεία. Από εκεί και πέρα αυτό που μας ενδιαφέρει, το καταλαβαίνετε και μόνο σας, ότι το βράδυ όταν κλείνει ο κλάδος της εστίασης και διασκέδασης υπάρχει μια, μπορώ να πω έτσι, μια με περπατάει η αρκούδα, πώς το λέμε, δηλαδή μια σκότηση της κίνησης. Ο πελάτης το νιώθει, διότι εμείς αξιοποιούμε, όπως ξέρετε και πολύ καλά και εσείς, αξιοποιούμε την κάθε περιοχή ανοίγοντας τις επιχειρήσεις μας.
Πάντως βλέπω στα μέτρα, ζητάτε επιδότηση εκ νέου του ενοικίου, οι επιστρεπτές προκαταβολές να μετατραπούν σε μη επιστρεπτές, επιδότηση του μισθού των εργαζομένων, αυτό που είπατε κατά 80%, μείωση του ΦΠΑ στο 9% και νέες χρηματοδοτήσεις της ρευστότητας της επιχείρησής μας. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε, αλλά ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, προχθές είπε δεν υπάρχουν χρήματα άλλα. Δεν υπάρχουν χρήματα. Χρήματα δεν υπάρχουν άλλα, έτσι φαίνεται. Αλλιώς θα είχαν κλείσει, θα παίρναν και μέτρα. Ναι, πολύ σωστό. Και τι θα γίνει με εμάς? Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλο πλάτη. Χωρίς στήριξη θα κλείσουμε. Τι θα γίνει ο εργαζόμενος? Μάλιστα. Τι θα γίνει ο εργαζόμενος? Εσείς τώρα τι μήνυμα στέλνετε στους επιχειρηματίες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή για την αυριανή κινητοποίηση? Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι το μήνυμα είναι ότι η ισχύ επί ενώση. Όλοι μαζί, έτσι, να προχωράμε μια κοινή πορεία και να δώσουμε να καταλάβουμε ότι ναι, στηρίζουμε το υπέρτατο γοδό της υγείας, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Διότι ειλικρινά σας μιλάω, το επόμενο βήμα θα μας καταστρέψει ολοσχερός. Όταν οι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν να καθίσουν στις επιχειρήσεις μας, ούτε με lab test, λοιπόν το σκέφτομαι και με τρομοκρατή. Άρα το μήνυμα λοιπόν που εκπέμπουμε, έτσι, όλοι οι συνάδελφοι είμαστε στο ίδιο σκέψη, είμαστε στα ίδια μέτρα, λοιπόν όλοι μαζί, έτσι, για να περάσουμε το μήνυμα. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση και θα επικοινωνήσουμε και τις επόμενες μέρες για να δούμε τα αποτελέσματα της κινητοποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια κύριε Πρόεδρε.